Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παντελή Ελευθεριάδη, είναι ο υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερών. Και χθες φαίνεται ότι δώσανε έναν καλό αγώνα και μάλιστα πρέπει να είχαμε πολλούς Αγίους στο πλευρό μας, καθώς γλιτώσαμε τα χειρότερα. Αναφερόμαστε στην περιοχή εκεί του καπετάν Μητρούση. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Ελευθεριάδη, τι κάνετε? Καλησπέρα, κυρία Μουραήτη, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Τι κληθήκατε να αντιμετωπίσετε χθες εσείς τώρα, για να καταλάβουμε? Δεν ήταν μόνο χθες. Δυστυχώς κάποιοι συμπολίτες μας θεώρησαν σύμμαχο τον ισχυρό άνεμο που επικρατούσε στο νομό μας την προηγούμενες τρεις ημέρες. Ναι. Και προχώρησαν στον καθαρισμό κάποιων αγροτικών εκτάσεων με τη χρήση φωτιάς. Μάλιστα. Χωρίς όμως να λάβουν υπόψη τους τις ανεξέλεκτες διαστάσεις που μπορεί να πάρει μια φωτιά κάτω από τέτοιες ακραίες συνθήκες, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν κάποια κτίσματα, αποθήκες, κτηνοτροπικές μονάδες που υπάρχουν διάσπαρτα μέσα στον κάμπο του νομού μας. Και με αποκορύφωμα στην χθεσινή μέρα, το μεσημέρι, που εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο κανάλι που χωρίζει το Άνω με κάτω Μητρούση, κανάλι Ρέμα, μεγάλο είναι, πολύ φαρδί. Ναι. Με αποτέλεσμα, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπαιρναν εκείνη την ώρα, την πυκνή βλάστηση και την πολύ πλούσια καύσιμη ύλη που υπήρχε, να επεκταθεί πάρα πολύ γρήγορα και να κινδυνεύσουν και σπίτια που εφάπτονταν στο κανάλι. Μια πλευρά του καναλιού βλέπει σε αγροτικές εκτάσεις δεν υπήρχε κίνδυνο, σε άλλη πλευρά συνορεύει με το χωριό. Κύριε Ελευθεριάδη, για να καταλάβουμε, εσείς το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ή και από την Παρασκευή ακόμα, τρέχατε και δεν προλαβαίνατε επειδή κάποιοι θεώρησαν ότι είναι πολύ ωραία η συνθήκη να καθαρίσουν τα κανάλια από τα καλάμια και έβαλαν φωτιά? Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Ντουμανιάσαμε τον τόπο χωρίς να σκεφτούμε ότι αυτός ο αέρας μπορεί πολύ γρήγορα να μεταφέρει τη φωτιά σε κατοικημένη περιοχή. Σας είπα, τον θεώρησαν τον άνεμο σύμμαχο και προσπάθησαν να κάνουν πιο γρήγορα τη δουλειά τους και πιο καλά. Αυτή την εποχή επιτρέπεται να μπαίνουν φωτιές σε χωράφια? Από την πυροσβεστική επιτρέπεται η καύση αγροτικών υπολοιμάτων, αγροτικών καλλιεργειών και υπολοιμάτων κλαδεμάτων, ναι, κάτω υπό κάποιες συνθήκες. Όχι φυσικά σε αυτές τις μέρες και όχι αυτές τις ώρες. Ναι. Ποιες ώρες δηλαδή μπήκε η φωτιά, για να καταλάβουμε? Εμείς κληθήκαμε γύρω στις 12.30 με 1 το μεσημέρι. Ευτυχώς. Η καύση, ναι, αγροτικών εκτάσεων, επαναλαμβάνω, όχι οποιονδήποτε εκτάσεων με καλάμια ή ξερά χόρτα που θέλει κάποιος να τα καθαρίσει, υπολοιμάτων καλλιεργειών, επιτρέπεται εφόσον έχει οργωθεί το χωράφι περιμετρικά, εφόσον είναι παρόν ο ιδιοκτήτης, εφόσον δεν φυσάει, και το πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί, που δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς και εφόσον μας ενημερώσει. Ναι. Αντίθετα τώρα, κάποιος πήγε και έβαλε φωτιά σε κανάλια που είχε τις καλαμιές, ξέφυγε και, ναι, με τον αέρα και τρέχατε και δεν προλαβαίνατε. Σωστά, σωστά. Τι δύναμη έφτασε στο σημείο δηλαδή εκεί τώρα στην περιοχή, στο χωριό? Στο συγκεκριμένο συμβάν κινητοποιήθηκαν 4 οχήματα από την ΠΥΕΨΛΟΝ ΣΕΡΟΝ, ένα όχημα από το κλιμάκιο Σιδηροκάστρου, ναι, 15 άντρες της πυροσβεστικής σύνολο. Ναι. Ήταν πολύ σημαντική η βοήθεια της πολιτικής προστασίας του Δήμου ΣΕΡΟΝ με υδροφόρα όχημα και με χωματουργικό μηχάνημα που μας βοήθησε πάρα πολύ. Α, χρειάστηκε και τέτοια παρέμβαση με χωματουργικό, ναι, ναι, μηχάνημα? Τι λέτε, ναι, τώρα. Αλλά εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ και τους κατοίκους του χωριού που από την πρώτη στιγμή έτρεξαν και μας βοήθησαν, ειδικά στα πρώτα λεπτά που ήταν πολύ κέρια και σημαντικά να δράσουμε σωστά, και με γεωργικά μηχανήματα και με αυτοθυσία καταφέραμε μαζί με τη βοήθειά τους να την σταματήσουμε τη φωτιά και να μην απειληθούν οι κατοικίες. Δεν έχω λόγια πραγματικά, κύριε διοικητά, γιατί δηλαδή βάζουμε φωτιά για να καούμε μόνοι μας ζωντανοί. Εκεί καταλήγουμε. Ότι άμα δεν προλαβαίνατε θα κεγόμασταν. Σας είπα ότι δεν μπορείς να υπολογίσεις με τον άνεμο αυτό προς τα που θα κατευθυνθεί η φωτιά, ούτε την ένταση της. Μάλιστα. Ούτε τις διαστάσεις που θα πάρει. Ναι. Εσείς τώρα θα βρείτε, θα καταλάβετε από πού ξεκίνησε η φωτιά ή είναι τόσο μεγάλη η έκταση που έχει χαθεί το σύνορο? Η έκταση είναι πολύ μεγάλη, αλλά μπορεί να θα καταλάβουμε από πού ξεκίνησε η φωτιά. Δεν υπάρχει θέμα, το ανακριτικό κάνει τις απαραίτητες, ναι, ενέργειες. Ναι. Έχετε δώσει ξανά ενημέρωση εκεί στην περιοχή ότι δεν μπορούμε με αέρα να καίμε καλάμια, ότι ξεφεύγει η φωτιά και δεν την προλαβαίνουμε? Χρόνια το λέμε αυτό, και με δελτία τύπου και με ανακοινώσεις στα καφενεία και με προσωπικές κουβέντες που κάνουμε με τους κατοίκους της περιοχής. Ο περισσότερος κόσμος έχει συνετιστεί, αλλά δυστυχώς κάποιοι δεν βάζουν μυαλό. Μάλιστα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ελευθεριάδη. Καλή σας δύναμη, καλό κουράγιο. Προσπαθήστε να μας βάλετε μυαλό, αν και φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Τι να πω πια, δεν έχω λόγια. Δηλαδή αυτές οι μαυρισμένες εκτάσεις τώρα... Όταν προχωράνε κάποιοι σε κάποιες τέτοιες κινήσεις, μας δυσκολεύουν και εμάς, γιατί δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και τα παράλληλα συμβάντα. Μπορεί κάποιος συμπολίτης μας να χρειάζεται βοήθεια σε ένα τροχαίο, να χρειάζεται βοήθεια σε ένα σπίτι που καίγεται. Α, έχουμε και χειρότερα, λέτε. Ναι. Έχουμε και χειρότερα, τα οποία όμως αποδυναμώνουν τις κινήσεις μας, όταν όλη η δύναμη είναι διασκορπισμένη στον ευρύτερο νομό για τέτοια συμβάντα. Πάντως εκείνη η περιοχή προς τα εκεί είναι που βάζουν πάρα πολλές φωτιές, έτσι, ή όχι? Εμείς αυτή βλέπουμε και νομίζουμε αυτό, ότι... αυτό το βλέπουμε πιο εύκολα εμείς. Το βλέπουμε πιο εύκολα. Σε όλο τον κάμπο του νομού. Ναι. Υπήρξε και πρόβλημα στην οδό προς Θεσσαλονίκη να υπάρχει τόσος καπνός και να μην μπορούν να περάσουν με ασφάλεια τα ΙΧΗ? Για το συγκεκριμένο συμβάν όχι, γιατί φυσούσε ανάποδα ο άνεμος, φυσούσε προς το Μητρούσι και δεν ενοχλούσε την κίνηση των οχημάτων. Σας ευχαριστώ, κύριε Ελευθεριάδη μου. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάποιες καταστάσεις, δηλαδή δεν μας φταίει τίποτα. Ούτε η κακιά μας είναι η τύχη. Βάλαμε φωτιά να κάψουμε καλάμια, καθαρίσουμε τα κανάλια. Είναι δική μας δουλειά να καθαρίζουμε τα κανάλια με φωτιές και μάλιστα με τέτοιους αέριδες. Εδώ δεν μπορούσαμε να σταθούμε μόνοι μας στον δρόμο μέσα, γιατί μας έπαιρνε ο αέρας. Και εμείς βάλαμε φωτιά. Καλά που δεν κάει και όλο το χωριό.